Να περάσουμε στη Νέα Κρήτη και να θυμηθούμε λίγο αυτό που είπα στην αρχή. Τους έφαγαν το δώρο. Είναι πάνω από 150 καταγγελίες εργαζομένων στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Δεν καταβλήθηκε ποτέ ο περίφημος 13ος μισθός, το δώρο Χριστουγέννων, σε αρκετούς ιδιωτικούς υπαλλήλους του Ηρακλείου. Άλλοι υποχρεώθηκαν να το επιστρέψουν στην εργοδοσία. Φεύγουν οι νέοι ακόμα και για την Τανζανία, αναφέρει η εφημερίδα, αναζητώντας καλύτερους μισθούς. Και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα. Θέλω λίγο να πάμε στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Κύριε Βοριά, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και σε εσάς τους θεατές. Ξέρετε, στο ίδιο έργο θεατές και συγκεκριμένα και εγώ προσωπικά έχω καλύψει ρεπορτάζ τα περασμένα χρόνια, όπου αρκετοί είναι αυτοί, πραγματικά εργοδότες που δεν βάζουν μυαλό και αναγκάζουν εργαζομένους να επιστρέφουν το δώρο Χριστουγέννων, που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη. Και φέτος πάλι 150 περιπτώσεις περίπου. 150 περιπτώσεις περίπου ήταν οι περιπτώσεις που ήρθαν στο εργατικό κέντρο, γιατί έρχονται και άλλες και πάνε κατευθείαν στην επιθεώρηση εργασίας. Όλες έχουν καταλήξει φυσικά εκεί, όπου θα υπάρξει συνεννόηση αυτές τις ημέρες για να υπάρξουν και οι διαδικασίες που προβλέπονται με τον νόμο. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε ξαναπεί ότι αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Σίγουρα, όπως πολύ σωστά είπατε στο ρεπορτάζ, αφορά περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί οι περισσότερες καθόλου, αλλά δεν λείπουν και αυτές οι περιπτώσεις όπου για να καλύβεται νομικά να φαίνεται η κατάθεση του δώρου Χριστουγέννου στην τράπεζα, ο εργοδότης μετά πάει και τα ζητάει πίσω. Τα έχουμε δει δυστυχώς, τα είδαμε και στο καλοκαίρι τέτοιου είδους φαινόμενα ακόμα και με μισθούς. Είμαστε εδώ πέρα, είμαστε έτοιμοι να τα καταπολεμήσουμε. Δυστυχώς είναι ακόμη και ισχυρά ονόματα έτσι, επιχειρήσεων που δεν έχουν κάνει στο χώρο του Ηρακλείου. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν. Κύριε Βοριά, καλούμε για άλλη μια φορά. Δεν είναι υποχρεωμένος ένας εργοδότης, μια επιχείρηση να καταθέσει χρήματα και να φανούν τα χρήματα αυτά στον τραπεζικό λογαριασμό? Καθώς τι μας είπατε τώρα, ότι ορισμένοι δεν προχώρησαν καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Αυτόματη διαδικασία επαλήθευση, δηλαδή αν έχει καταβληθεί τραπεζικά το δώρο Χριστουγέννων και αντίστοιχα βέβαια και σε άλλες περιπτώσεις, δεν φαίνεται. Δεν μπορεί να φανεί. Φυσικά φαίνεται και αποδεικνύεται μέσω από τις διαδικασίες της επιθεώρησης. Τονίζω όπου χωρίς να το εξτρέο υπάρξει κάποια καταγγελία, δηλαδή πριν υπάρξει καταγγελία από τον εργαζόμενο. Κοιτάξτε, πρόσβαση στους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς δεν έχει ούτε επιθεώρηση εργασίας. Πρέπει να γίνει δηλαδή σχετική καταγγελία, να γίνει γνώστη η επιθεώρηση εργασίας και να μπορεί να το ελέγξει. Εγώ να το τονίσω ότι ποινικό αδίκημα θεωρείται και καθυστέρηση. Δηλαδή ο νόμος λέει σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Ακόμη και 2 μέρες να καθυστερήσει την καταβολή του δώρου, έχει διατελεστεί το ποινικό αδίκημα. Τι προβλέπετε τώρα, μετά την καταγγελία? Μετά από την καταγγελία, εκτός τα τσουχτερά προστήματα από τα πρόστιμα από την επιθεώρηση εργασίας, προβλέπεται και ποινική διαδικασία, όπου είτε ακόμη και μόνη της επιθεώρηση, είτε και ο ίδιος εργαζόμενος μπορεί να στείλει το φάκελο στον εισαγγελέα και να καταθεθούν εννοείται μηνύσεις για παραπέρω ποινικές διώξεις του εργοδότη. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βοριά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, καλό απόγευμα.